Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Το σημερινό unboxing το περίμενα πώς και πώς να γίνει. Είχα δει το Νίκο στο TechSef και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, περίμενα να πέσει η τιμή τους για να τα αγοράσω. Bluedio TAF 3 Plus. Είναι ασύρματα headband, ακουστικά, όπως θέλετε πείτε τα. Έχει και μικρόφωνο για να κάνεις κλήσεις, παίρνει και SD σε φάση για να ακούς μουσική από ό,τι έχω δει. Γενικά είναι τρομερά. Η έντασή τους είναι φοβερή, το μπάσο τους είναι υπερβολικά εντυπωσιακό, υπερβολή στην υπερβολή. Αλλά γενικά έχω ακούσει τόσο καλά λόγια για αυτά εδώ που δεν μπορούσα να μην τα πάρω. Τη στιγμή που κάνω το βίντεο η τιμή τους από το 45-50 ευρώ έχει πέσει στα 36 και από ευρωπαϊκές αποθήκες και από κινέζικες. Έκανα ένα συγκεκριμένο ένα post στο Facebook σε περίπτωση που κάποιος το θέλει. Αλλά τσεκάρετε, τα αξίζουν και με το παραπάνω. Δηλαδή πραγματικά είναι υπερεντυπωσιακά. Αυτό δεν είναι το κουτί τους. Bluedio Turbine TAF Plus 3rd Generation. Παίρνει microSD και φορτίζει με USB. Είναι εντυπωσιακό ο σχεδιασμός τους. Βλέπουμε κάποια κομμάτια από το σχεδιασμό στο πλάι, κάποιες λεπτομέρειες. Έχει κάποια specification, θα σας πω λίγο στα γρήγορα τα δικά του. Έχουν Bluetooth version 4.1 Plus CDR. Έχουν Bluetooth profiles όπως βλέπετε. Bluetooth transmission frequency στα 2.4 έως 2.48. Bluetooth operating range κοντά στα 33 μέτρα, γενικά από την πηγή που θα είναι υπολογιστή σε το MP3 ή το κινητό σας. Οι drivers του είναι 57 χιλιοστών, 16 ohm αντίσταση, 116 decibel. Ναι, όντως τόσο είναι και στο site, γιατί τσεκάρω και το site ταυτόχρονα. Η συχνότητα αναπαραγωγής ανταπόκρισης είναι 15 Hz έως 25 000 Hz. Είναι λίγο πιο ψηλά, νομίζω, από το ανθρώπινο αυτή. Ένα κλικ. Total harmonic distortion μικρότερο από το 0,1%. Η μπαταρία τους κρατάει σε περίπτωση αναπαραγωγής ή ομιλίας γύρω στις 20 ώρες, που είναι αρκετά εντυπωσιακό. Συγγνώμη κιόλας για την κάμερα που είναι μπροστά, αλλά γενικά δεν με βόλευε αλλιώς. Έχει microSD, ξαναλέω, για να παίρνει, να βάζει τα κομμάτια σας σε ένα MP3. Αντί να έχει το δικό σας MP3, κουμπώνετε την κάρτα επάνω. Standby 1100 ώρες είναι τρομερό. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνονται τόσο γαμάτα τα νούμερα αυτά. Και ναι, 2 ώρες full charge κάνει, 2 ώρες για να φορτίσει από ό,τι καταλαβαίνετε. Και από μείον 10 έως 50 βαθμούς Κελσίου περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα δεν νομίζω να το ξεπεράσουμε, εκτός και μου τα βάλετε μέσα στο ψυγείο, στην κατάψυξη ή στο φούρνο. Οπότε ναι, όλα τα χαρακτηριστικά είναι τρομερά. Η ποιότητα κατασκευής από αυτά που έχω δει, έχω διαβάσει, είναι τρομερή. Τα review που έχω δει ελληνικά και μη είναι τρομερά. Και ήρθε και η ώρα να το δω και εγώ. Σήμερα θα κάνουμε το unboxing και θα κάτσω να τα χρησιμοποιήσω προκειμένου να δούμε αν αξίζουν ή όχι. Είναι sleeve το κουτί, οπότε ναι, το βγάζουμε και από κάτω υπάρχει ένα καλύτερης ποιότητας χάρτινο κουτί, το οποίο είναι αρκετά όμορφο και εντυπωσιακό, δεν έχει κάτι άλλο, και το οποίο ανοίγει μαγνητικά, αν μπορείτε να διακρίνετε, και εμφανίζονται τα ηχεία τα οποία δεν ξέρω, φανερώνει τόσο ποιότητα όλο αυτό και μόνο που το βλέπεις. Η τιμή τους είναι ξεφτιλιτζέ ολέ. Θα σας το θέσω όσο πιο απλά μπορώ. Εγώ το αγόρασα γύρω 40 κάτι. Αυτά εδώ τώρα έχουν γύρω στα 36 που το βλέπω, τσεκάρω αυτή τη στιγμή το site μπροστά μου. Σας ξαναλέω ότι μέσα να αποκατεβαίνουν σαν τρελές. Αυτή τη στιγμή είναι σε προσφορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φοβάμαι ότι μάλλον θα πέσουν. Γιατί πήρα Bluetooth. Έχω 15 εκατομμύρια ακουστικά. Γιατί Bluetooth. Γιατί έχω Bluetooth MP3 player, που και τα δύο τα MP3 player είναι Bluetooth που έχω. Θα τα δείτε κάτω στην περιγραφή και αυτά μαζί με τα ακουστικά. Επίσης και το προηγούμενο μοντέλο, το TAF 2, είναι καλό, αλλά όχι τόσο καλό όσο το TAF 3. Και για το κινητό, για το tablet, για αυτά. Όχι για το PC κυρίως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν θέλω να τα χρησιμοποιώ στο PC, αλλά για όλες τις φορητές μου συσκευές, επειδή γι' αυτό. Λοιπόν, ας τα βγάλουμε. Wow. Θα σας πω τώρα. Ας τα βάλω λίγο πρώτα για να δούμε τα γύρω γύρω και να σας πω ακριβώς την πρώτη αίσθηση που μου έδωσαν και τι και πώς και γιατί. Βλέπουμε ένα manual, κινέζικα και αγγλικά, να σας το εστιάσω, μπερδεύομαι πάντα και λέω zoom, αλλά είναι η εστίαση το σωστό.
Να το δούμε κιόλα. Έχει σε διάφορε γλώσσε. Όλο παραδόξω έχει και σε άλλε πέρα από τα. Έχει ισπανικά, ιαπωνικά, κινέζικα προφανώ. Και σου λέει πώ να το χρησιμοποιήσει, να κάνει. Να το συγχρονίσεις και είναι χρήσιμο. Δεν θα πω το πετάμε και τα βρίσκουμε όλα έτσι, γιατί κάποια πράγματα καλό είναι να τα διαβάζουμε. Είμαι περίεργος να δω αν υπάρχουν και ελληνικά, γερμανικά, όχι. Εντάξει, πολλά ζητάω, αλλά και αφού υπάρχουν αγγλικά και μπορούμε να βγάλουμε άκρη, όλα καλά. Έχει ένα κουτί, φαντάζομαι θα είναι τα καλώδια μέσα. Και έχει και θήκη, ε. Ας ανοίξω πρώτα τη θήκη, αν και βιαστήκε να βγει το καλώδιο. Μια όμορφη βελουτέ θα έλεγα θήκη. Δεν έχει το χαρακτηριστικό κάποιο λογότυπο ή κάτι. Είναι μια απλή θήκη. Okay. Εντάξει. Δεν με βρωμάει τόσο καλά. Είναι. Δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Είναι αρκετά όμορφο και χρήσιμο. Μ' αρέσει. Και έχει και ένα τεράστιο καλώδιο. Ένα είναι ή δύο. Μισό λεπτό και να τα ανοίξω να σας πω. Δύο καλώδια, με συγχωρείτε. Το ένα είναι το τζάκ του από mail σε mail, αρσενικό σε αρσενικό, τριαμισάρι τζάκ. Το βλέπετε, θέλω να πιστεύω, ναι, το βλέπετε. Αρκετά μεγάλο μακρύ σε μέγεθος, να δούμε πόσο είναι μέσα από το site, μου επιτρέπετε. Δεν λέει ακριβώς μέσα πόσο, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι μεγάλο. Δεν θα το ανοίξω, γιατί το συγκεκριμένο πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε και ως Bluetooth και ως απλά ακουστικά. Ως Bluetooth έχουν μεγαλύτερη ένταση. Αυτό είναι το ωραίο με αυτά, από ότι αν τα συνδέσετε απευθεία. Και εδώ πέρα είναι το charging cable, αρκετά μεγάλο, πλατισμένο καλώδιο. Σας το δείχνω και εδώ, πλατισμένο καλώδιο. Micro USB. Αυτά εδώ είναι. Βασικά αυτά μπορεί να τα χρειαστώ, οπότε θα τα βάλω εδώ στην άκρη. Αυτό εδώ ας διπλωθεί και ας επιστρέψει πίσω στο κουτί του. Βγάζουν ποιότητα, τουλάχιστον εμφανισιακά. Το θέμα όμως είναι ότι ωραία η εμφάνιση. Έχει καμιά σχέση με αυτό που βλέπουμε ή είναι μόνο εμφάνιση? Ας φύγει το κουτί και ας περάσουμε στα ακουστικά αυτά καθεαυτά. Λοιπόν, πρώτη εντύπωση. Καταρχήν, είναι βαριά. Αρκετά βαριά. Επίσης, αυτό που, αν μπορείτε να το ακούσετε. Ενώ είναι μέταλλο, οι συνδέσεις τους βγάζουν έναν ήχο λίγο ψευτο. Φαντάζομαι λίγο μια ψευτιά. Αλλά τι γίνεται. Όταν τα ανοίξει, φαίνονται υπερβολικά στιβαρά. Επίσης, βλέπετε ότι εδώ πάνω τα ηχεία περιστρέφονται άνετα, ελεύθερα. Καλώδια δεν φαίνονται. Μεγαλώνει αυτό. Α, μεγαλώνει άνετο. Ωραίο. Χωρίς περιττό θόρυβο. Όμορφα και απλά. Το headband γράφει turbine και είναι από μαλακό. Αυτό είναι δερματίνη βασικά και από ό,τι καταλαβαίνω παίζει να έχει χαρτί μέσα. Σκεφτείτε το σχήμα που κάτω να έχει χαρτί και μια μικρή στρώση αφρολέξ με δερματίνης. Δηλαδή δεν είναι όλο δερματίνη, δεν είναι όλο αφρολέξ. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι έχει μοτίβο που κάτω ή πλαστικό ή δερματίνης, συγγνώμη, ή χάρτινο για να κλείνει το σχήμα. Τα pads. Αρκετά μεγάλα φαίνονται. Δεν περιστρέφεται αλλιώς. Αρκετά μεγάλα φαίνονται. Μαλακό. Φαίνεται αφρός μνήμης. Αν το λέω καλά, που κρατάει το σχήμα του αυτιού. Υπάρχει κάτι να τα ξεχωρίζει σε αριστερό και δεξί. Α, λοιπόν, θα τα δούμε όμως σιγά σιγά ένα-ένα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω, υπάρχει κάποια ένδειξη αριστερό-δεξί. Εκτός και άμα το έκλεισα και δεν φαίνεται. Ναι, αυτό, δεν βλέπω κάποια ένδειξη. Ναι, εδώ πάνω. Το γράφει εδώ πάνω. Left, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Και right, υπάρχει εδώ πάνω, οπότε κομπλέ. Επίσης, διέκρινα εδώ πέρα ότι υπάρχει ένδειξη για SD. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Οπότε φαίνεται περίεργο γιατί είναι ψιλοάβολο. Δηλαδή, εδώ πέρα, εδώ υπάρχει μια υποδοχή για SD κάρτα. Οπότε η SD φαντάζομαι μπαίνει εδώ. Ένα κουμπί
ένα κουμπί. Από κάτω υπάρχει υποδοχή για να φορτίζει για το jack και λογικά στο άλλο κάπου, α εδώ, έκανε λίγο περίεργα. Εδώ πέρα υπάρχει υποδοχή στο άλλο ακουστικό, στο δεξί για το μικρόφωνο, έχει μικρόφωνο στο δεξί ακουστικό, γιατί ένα παιδί με ρωτούσε, έχει μικρόφωνο, λέω κάνε υπομονή να τα πάρω στα χέρια μου. Λοιπόν, μικρόφωνο και το micro USB, συγγνώμη, για το charge. Οπότε, στη δεξιά πλευρά υπάρχουν όλα τα controls, USB charge και SD κάρτα, κουμπί, ένα κουμπί, φαντάζομαι είναι για pair. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο και μου κάνει εντύπωση. Μισό λεπτάκι λοιπόν να δούμε πώς κάθονται στα κεφάλια. Βγάλω αυτά. Τα ξέρετε, τα έχω αγαπήσει, τα έχω λατρέψει. Φαίνεται σκληρό τουλάχιστον από μια πρώτη. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν τρομερή απομόνωση του ήχου. Δηλαδή δεν ακούω πολλά, ακούω τη φωνή μου περισσότερο. Ας το μεγαλώσω λίγο. Αν και είναι στο πιο μεγάλο, ξέρετε, έχετε δει ότι έχω κεφάλα, οπότε εντάξει, εγώ χρειάζομαι να είναι όσο πιο μεγάλα γίνεται. Αλλά για να σας πω την αλήθεια, λίγο προς το παρόν, τα βλέπω αρκετά άνετα. Κλείνουν καλά, σφραγίζουν καλά, κλειστού τύπου. Δεν αφήνουν τον ήχο να μπει και να βγει από και προς αυτά. Είναι ωραία, είναι πάρα πολύ όμορφα, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε γενικά. Είναι εντυπωσιακά, υπάρχουν και σε λευκό, αλλά όχι αυτό το προηγούμενο μοντέλο που μου άρεσε λίγο περισσότερο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα για κάποιο λόγο, λίγο περίεργα, αλλά είναι ωραία. Σαν αίσθηση, ενώ στην αρχή το κλακ κλακ κλακ, αυτό το κλάνκ που έκανε έφτιαξε λίγο ψεύτικο, έτσι όπως τα νιώθω είναι στιβαρά, σίδερο εδώ πάνω, σίδερο, αυτό δεν με ενοχλεί, οπότε κάθεται καλά στο κεφάλι μου και είναι μεταλλικά, δηλαδή, ναι, εντάξει, όταν το πλαστικό χτυπάει με το μέταλλο λογικό είναι να ακούγεται λίγο περίεργα, αλλά σαν αίσθηση σου αφήνει εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Γενικά μου αφήνει μια πολύ καλή αίσθηση. Τώρα, ας τα ανοίξουμε να δούμε. Έχει καθόλου μπαταρία. What? Μισό, ακούστηκε κάτι από εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ας πάρω το... Εν τω μεταξύ θα έχω γυρίσει ανάποδα. Για να δούμε το κινητό. Ας ξεκινήσουμε το κινητό πρώτα απ' όλα. Μιλάει, λέει, όταν το κλείσεις power off και power on. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Wow. Και μάλλον χρειαστώ το manual, μάλλον. Για το πώς θα κάνουμε pair. Σας είπα, δεν χρειάζεται να τα πετάτε όλα. Κάποια πράγματα κρατήστε τα. Λοιπόν, θα πέσει λίγο διάβασμα. Α, επίσης έχει LED light για να σου δείχνει κατά πόσο... Αν μπορείτε να το δείτε κι εσείς εδώ. LED button... LED light μάλλον, MF button, ναι, είναι αυτό που σου δείχνει να το ανοίγεις και όχι. Έχει και volume up button, πού είναι αυτό? Wow, τα ακουστικά από δεξιά και αριστερά δεν το είχα προσέξει καν. Πατιώνται για να σου δείξει ότι αυξομοιώνεται η ένταση. Του είναι ένα MP3 on the go αν δεν έχετε να το συνδέσετε κάπου αλλού. Κάτω είναι το play και το pause. Από αυτή την πλευρά είναι το volume up και από εδώ αυτή την πλευρά είναι volume down. Υπέροχα, υπέροχα και MF. Ωραία, ας δούμε τώρα να το κάνουμε pair. Για να τα φορτίσετε πρέπει να τα κλείσετε εντελώς. Ωραία, οπότε πρέπει να είναι κλειστά λέει. Τώρα είναι κλειστά. Είπε power off, εντάξει. Ω, έπρεπε να το πατήσεις. Και σύζευξη. Wow, στο λέει κιόλας. Δεν ξέρω κατά πόσο το ακούτε, αλλά νομίζω συνδέθηκε. Συνδέθηκε, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε κάποια από τα κομμάτια που έχω στο κινητό. Πιστέψτε με, ανεβάζει, αν ανεβάσω την ένταση πάει στο Θεό, wow. Είναι η πρώτη φορά που είχα σύρματα ακουστικά. Όχι, άσμα από τη συσκευή. Εδώ πέρα επηρεάζονται μόνο αν βάλω SD, οπότε είναι player για την SD.
Λοιπόν, εν ολίγοις, για να μην το τράβηξω αιώνες, ακούγεται πολύ ωραίο. Δηλαδή για τα 30 του ευρώ που έχει αυτή τη στιγμή είναι εντυπωσιακό. Αυτό που πρόσεξα είναι ότι εκτός του τιμονώνει καλά, η αλήθεια είναι επειδή έχω κεφάλαια, λίγο με πιέζει στα αυτιά, αλλά εντάξει δεν υπάρχουν και ακουστικά που να μην με πιέζουν στα αυτιά. Τώρα, για το συγκεκριμένο, τι άλλο. Η έντασή του είναι υπερβολικά καλή. Έχει μπάσο, έχει καλό μπάσο, αλλά η έντασή του είναι τρομερά υψηλή για κάποιο λόγο. Δηλαδή σε φάση ότι σε κουφαίνει χαλαρά και άνετα. Δεν ξέρω κατά πόσο μιλούσα δυνατά ή όχι, αλλά σε κουφαίνει αν το ψηλώσει πάρα πολύ. Σε φάση ότι έχει τρομερή ένταση. Γενικά πιστεύω ότι είναι για τα λεφτά του. Τίμιο και μια χαρά. Λειτουργεί και σαν Bluetooth headset σε φάση αν θες να βγάλεις το να απαντήσεις σε κλήσεις και ή όχι, δηλαδή τα κάνει όλα. Νομίζω ότι γι' αυτό που κάνει ο συνδυασμός, σύν το ότι προσφέρει την SD, οπότε είσαι on the go, παίζεις μουσική, του κάνεις παίρνει το tablet σου, βλέπεις ταινίες, πας στην τουαλέτα ρε αδερφέ και δεν βγάζεις καλώδια, μετράει και με το παραπάνω. Νομίζω ότι πιστεύω ότι είναι πολύ καλή επιλογή. Δεν ξέρω, τουλάχιστον μια πρώτη γνώμη, μια πρώτη ματιά. Είναι βαριά όμως. Και ακούστε λίγο πώς θα κάνουμε. Αυτά τα δύο πράγματα που με ξενερώνουν είναι αρκετά βαριά και ότι κάνουν έτσι όπως κάνουν. Αλλά και πάλι σας λέω, είναι πλαστικό σε συνδυασμό με μέταλλο. Δεν είναι κάτι το τρελό. Αλλά για τα λεφτάκια τους νομίζω ότι είναι καλά. Θα κάνω αναλυτικό review. Θα δώσω μου λίγο χρόνο να τα χρησιμοποιήσω και θα σας μιλήσω σε βίντεο για αυτά. Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένος από την πρώτη επαφή. Πιστεύω ότι αξίζει μια μικρή επένδυση σε ένα Bluetooth ακουστικό, αλλά όχι ψηλή τιμή να ξεφεύγει. Γιατί καλώ ή κακό οι τιμέ του είναι αρκετά υψηλέ. Όχι τον συγκεκριμένο, γενικά για τα Bluetooth εδώ Ελλάδα. Και όχι μόνο, και εξωτερικό. Για τα 36 ευρώ που έχουν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω την ώρα που βλέπετε το βίντεο πόσο θα πάει η τιμή. Προφανώ θα ανεβεί λίγο παραπάνω. Μέχρι και 45 ευρώ νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά. Νομίζω. Τέλο πάντων, τσεκάρετε το. Θα σα έχω link στην περιγραφή. Θα σα βάλω και το προηγούμενο μοντέλο να το δείτε αν θέλετε. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σα από μένα.